Τι γρήγορα που κατάλαβε αυτό το καλοκαίρι πως ήταν περιττό και τα μάζεψε και έφυγε στις μύτες των ποδιών. Πρώτη φορά δεν γύρισε κανένας μας να κοιτάξει το καλοκαίρι. Πρώτη φορά πέρασε τόσο απαρατήρητο. Κοίτα που γελάμε σε αυτή τη φωτογραφία. Και δεν ξέρεις πολύ παλιά. Πέστε μου ειλικρινά. Χαμογελώ. Πίκρη θάλασσα της Κερίνιας που πρέπει να αποσύρουμε πια τους στίχους που σου γράψαμε. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Μητέρα, εισήλασαν από το μέρος που ξαγρυπνούσαμε με τις κιθάρες, από το μέρος που γράψαμε το πρώτο μας ερωτικό γράμμα, από το μέρος που μας χαμογέλασαν οι πρώτοι στίχοι. Μπορείς να διανοηθείς. Γιατί φορτώσαμε τις χρωματιστές βάρκες των παιχνιδιών στα σκονισμένα αυτοκίνητα. Γιατί μαζέψαμε τις καρέκλες από την προκυμαία. Πώς καθίσαμε με την πλάτη ακουμπισμένη στον τοίχο του τελωνίου. Γιατί αλλάξαμε τις κουβέντες μας. Γιατί τα δύο κορίτσια πέρασαν βιαστικά χωρίς καθόλου καλοκαίρι απάνω τους. Τι περιμένει η Κερίνια και το φοβήθηκε. Λευκοσία λυπημένο παιδάκι που του κάκου αγωνίζεσαι να το κάνεις να χαμογελάσει.
Φαίνεται πως πληροφορήθηκαν και οι Γερανοί, γιατί διέγραψαν φέτος την Κύπρο από τα δρομολογία τους. Γιατί δεν πέρασαν φέτος απάνω από τον πενταδάχτυλο. Τα μεσημέρια ακούγονται κάτι παράξενες φωνές από τον πενταδάχτυλο. Τα μεσημέρια ακούγονται κάτι ξερά τριξίματα, σαν να ξεκολλούν βράχοι από την κορφή του Κυπαρισόβουνου. Σκέψου να μας γίνει βραχνάς η οροσειρά της Χερίνιας. Σκέψου να την κοιτάμε με τρόμο. Σκέψου να την υποψιαζόμαστε. Σκέψου να την μισάμε. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσέ τους, πενταδάχτυλέ μου. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσέ τους. Αυτό θα γίνεται τώρα πια. Να καθόμαστε έτσι όλη μέρα άντικροι στον πενταδάχτυλο. Να καθόμαστε έτσι όλη μέρα άντικροι ο ένας τον άλλο. Να κοιταζόμαστε περίλυπα. Μητέρα, οι δρόμοι μας γέμισαν αγέλαστους αξίριστους πατέρες με μαύρα πουκάμισα, γέμισαν μαυροφορεμένα κορίτσια, γέμισαν γυναίκες που κρατάν και μας δείχνουν τις φωτογραφίες των αγνωμένων τους και μας ρωτάν αν τους είδαμε, γυναίκες που κάρφουσαν στα στήθια τους τις φωτογραφίες των παιδιών τους που δεν ξέρουν τι απέγιναν και μας ρωτάν αν τα είδαμε. Και εμείς δεν έχουμε απάντηση και τους λέμε ψέματα. Και τους λέμε πως ακούσαμε πως κρύβονται στον πενταδάκτυλο 500 παιδιά, πως κρύβονται στον πενταδάκτυλο 1000 παιδιά και τους λέμε πως ναι, οι αιχμάλωτοι που γύρισαν είδαν πολλούς στην Αμάσια και τους λέμε ναι, οι αιχμάλωτοι που γύρισαν είδαν πολλούς στην Αντίγιαμα και Στάδανα και στις φυλακές της Δατάλιας και του Εσκισεκύρ και του Σιραγιού. Και ναι, τον Εχωτήτον γιο της ήταν μαζί μου. Και ναι, τον έχω δει τον άντρα της, ήταν μαζί μου. Είναι το νησί μικρό μητέρα και τα παιδιά έρχονται με τα ονόματα τους και τα παιδιά είναι ο Νικόλας και ο Κύπρος και ο Γιαννάκης και τα παιδιά είναι ο φίλος του γιού μας και το γειτονόπουλο μας και ο οικοδόμος το πλαϊνό γιαπί και ο νεαρός γελαστός συνάδελφος στο Υπουργείο. Καταλαβαίνεις. Ήταν μια αγαθή μητέρα αγνοουμένου που δεν ήξερε ότι ήταν μια προεκλογική συγκέντρωση, που δεν ήξερε ότι γίνονταν συγκεντρώσεις και για άλλα θέματα και πήγε κρατώντας τη φωτογραφία του γιού της. Έτσι παιδικά, έτσι αψηλά με τα δυο της χέρια σαν λάβαρο και πέθεσε και χαμογελούσε με ελπίδα καθώς έβλεπε το πλήθος να χειροκροτά με ενθουσιασμό. Δεν καταλάβαινε βέβαια καλά-καλά τι έλεγε ο ομιλητής, μα πρέπει να έλεγε κάτι πολύ ευχάριστο και θα χειροκροτούσε και αυτή με ενθουσιασμό αν ήταν ελεύθερα τα χέρια της. Thank you.
πέστε μου ειλικρινά. Χαμογελώ